στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις ανήλικοι, δύο αδέρφια και ένας φίλος τους, που συνελήφθησαν μετά από έρευνα των αστυνομικών για την επίθεση με πέτρα εναντίον τουριστικού λεωφορείου. Πρόκειται για ένα 18χρονο, ένα 17χρονο και ένα 15χρονο, ενώ μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκων. Κάθε 4-5-6 μέρες έχουμε και ένα κρούσμα. Σκέπτομαι, αν η πέτρα έπεφτε μπροστά και χτυπούσε τον οδηγό και ο οδηγός έχανε τις αισθήσεις του, φορτωμένο το λεωφορείο και έπεφτε πάνω στις μπάρες, τι θα γινότανε? Πρέπει η αστυνομία να μεριμνήσει αυτούς τους κακοήθεις, να τους συλλάβει. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά με οδηγούς να καταγγέλουν πως δέχτηκαν επίθεση με πέτρες ενώ κινούταν στην Εθνική Οδό στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου, με το τελευταίο να σημειώνεται χθες Πέμπτη. Είχα κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Χερσόνησο. Άκουσα ένα θόρυβο πίσω χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι αμέσως. Είδα στον καθρέφτη κάποιον από πίσω μου ενδιαζόμενο ότι έκανε παρατημονιές και μου έκανε κάποια νοήματα. Σταμάτησα δεξιά. Τα δύο αδέρφια ρουμανικής υπηκότητας και ο Έλληνας φίλος τους απέδωσαν σύμφωνα με πληροφορίες την πράξη τους σε παιχνίδι. Αυτοί δεν βλέπουν αν είναι φορτωμένο ή δεν είναι. Πετάνε μια πέτρα και όπου πάει. Αν είναι φορτωμένο ή δεν είναι φορτωμένο, αυτό είναι άλλος λογαριασμός. Αν είναι όμως φορτωμένο και πέσει πάνω στις μπάρες, τι θα γίνει? Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ορίστηκε δικάσιμος.